ένεση ρευστότητας από την κυβέρνηση λόγω των μέτρων που συνεχίζουν να επηρεάζουν επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενους. Πρόκειται για το τέταρτο πακέτο στήριξης ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ. Το εν λόγω πακέτο χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος έχει αξία 30 περίπου εκατομμυρίων και αφορά εφάπαξ ποσά που θα διατίθενται για επιδότηση των λειτουργικών εξόδων και μέρος των ενοικίων. Συγκεκριμένα θα δοθούν σε αυτοτελούς εργαζόμενους, περιλαμβανομένων και των συνταξιούχων, το ποσό των 700 ευρώ. Σε εργοδότες που εργοδοτούν ένα εργαζόμενο 1.200 ευρώ, για δύο εργαζόμενους 2.000 ευρώ, για 3 με 5 εργαζόμενους 3.500 ευρώ, σε εργοδότες που εργοδοτούν 6 με 9 εργαζόμενους 5.000, σε εργοδότες που εργοδοτούν 10 με 20 εργαζόμενους 7.500 ευρώ, σε εργοδότες που εργοδοτούν 21 μέχρι 50 άτομα 10.000 και σε εργοδότες που εργοδοτούν άνω των 50 ατόμων θα δοθούν 15.000 ευρώ. Αν αυτό τον κρίσιμο μήνα τον αντιμετωπίσουμε όλοι με τον κατάλληλο τρόπο, τότε έχουμε την προοπτική της δυνατής ανάκαμψης, έχουμε την προοπτική να κάνουμε την αντεπίθεση με όλα τα εργαλεία τα οποία μας προσφέρει η αναπτυξιακή μας πολιτική. Το δεύτερο μέρος του πακέτου ανέρχεται στα 40 εκατομμύρια και αφορά την επιδότηση των μισθών του 60% των εργοδοτουμένων στη βάση της μείωσης του κύκλου εργασιών και τον αριθμό των ατόμων που εργοδοτούν. Θα συνεχίσει να εφαρμόζεται το σχέδιο ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών καταλυμάτων και το συνδεόμενο με την τουριστική βιομηχανία. Τέλος, για όσους γονείς δεν μπορούν να εργαστούν λόγω του ότι θα πρέπει να προσέχουν τα παιδιά τους κάτω των 15 ετών, υπάρχει το σχέδιο φροντίδας παιδιών, το οποίο προβλέπει επιχορήγηση 60% του μισθολογικού κόστους. Η καταβολή των επιδομάτων θα γίνει μέχρι τις 9 Απριλίου.